πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του στην Ευρώπη θα επιφέρουν κατακλυσμία γεγονότα, σύμφωνα με Έλληνα γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο, που εξηγεί την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Το 2008, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 10% μεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ. Πλέον, οι ΗΠΑ έχουν κατά 50% μεγαλύτερη οικονομία από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλαπλούς τομείς. Η Ευρώπη μετατρέπεται στο ιαπωνικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ξεκινάει να βρίσκεται σε έντονη σχέση εξάρτησης από την νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, την ενεργειακή και την αμυντική. Οι ΗΠΑ διασφάλισαν ότι η Ευρώπη δεν ανέπτυξε ποτέ εναλλακτικές λύσεις όπως η Google, το Facebook, η Amazon, ηλεκτρονικό εμπόριο και το υπολογιστικό νέφος cloud, αλλά και εταιρείες όπως η Apple κλπ. Ο πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανάγκασε επίσης την Ευρώπη να εξαρτηθεί ακόμα πιο πολύ από τις ΗΠΑ σε θέματα ενέργειας. Η αποβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζεται. Υπεύθυνη είναι η εκφυλισμένη άρχουσα τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν χώρες της Μέσης Ανατολής και ανάγκασαν την Ευρώπη να δεχθεί εκατομμύρια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Σομαλία κτλ. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης είναι τόσο ανίδεος και έχει υποστεί τόση πλήση εγκεφάλου που οδηγείται στην αυτοεξάλληψη του έθνους του μέσω αναπαραγωγής της γνωστής ατζέντας και του μεταναστευτικού, τονίζει ο κύριος Χωριανόπουλος. Ο κατάλογος των χωρών που είναι έτοιμες να ενταχθούν στη συμμαχία BRICS και να αποδεχθούν το νέο νόμισμα μεγαλώνει. Από ένα σύνολο 19 χωρών τον Απρίλιο, οι αριθμοί αυξήθηκαν σε 41 έως τα τέλη Ιουνίου. Συνολικά, 22 νέες χώρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να εισέλθουν στο μπλοκ, διαγράφοντας το αμερικανικό δολάριο σε 2 μήνες. Η επόμενη σύνοδος κορυφής των BRICS θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στη Νότια Αφρική, όπου το μπλοκ των 5 εθνών θα αποφασίσει από κοινού τον σχηματισμό ενός νέου νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία έδειξε επίσης το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής των BRICS στη Νότια Αφρική. Πρόκειται πραγματικά για πρωτόγνωρες κινήσεις, οι οποίες θα αλλάξουν τις ισορροπίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με τις ΗΠΑ να χάνουν την οικονομική πρωτοκαθεδρία, αν και εφόσον ευοδοθούν όλα αυτά τα σχέδια των 41 χωρών με επικεφαλής την Κίνα αλλά και τη Ρωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.